Όποιον των μελών του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκεται για μία ακόμη φορά η Μαρία Καριστιανού. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος είναι μαζί μας από τις Βρυξέλλες. Σαράντη, η γυναίκα αυτή από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι αισθάνεται πολύ άσχημα που αναγκάζεται να δίνει την μάχη για δικαιοσύνη έξω από την Ελλάδα. Ράνια, σε μία ακόμη συγκλονιστική ομιλία της στην Ευρωβουλή, η Μαρία Καριστιανού, η οποία έχασε το παιδί της στο δυστύχημα των Τεμπών, συγκίνησε τους Ευρωπαίους, αλλά λύγησε και η ίδια, ειδικά όταν προβλήθηκε ένα βίντεο στην αίθουσα της Ευρωβουλής για τα ΤΕΠΗ, ειδικά στο σημείο όπου αναγράφονταν τα ονόματα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και του δικού της. Ράνια, η κυρία Καριστιανού άφησε εχμές για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τραγική ηρωνία το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει να εγκαινιάσει το κέντρο τηλεδιοίκησης Βορείου Ελλάδος μία μέρα μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Ουσιαστικά είπε πήγαινε να εγκαινιάσει μία τηλεδιοίκηση η οποία δεν υπήρχε. Είπε επίσης ότι κατά παραδοχή σε συνέντευξη οι οδηγίες για το μπάζωμα της περιοχής που κατέστρεψε ουσιαστικά αποδεικτικό υλικό δόθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Ράνια και η όλη επιχείρηση χαρακτηρίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο. Πάντως, τέλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, κύριο Καραμαλή. Είπε ότι ο κύριος Καραμαλής αδιαφόρησε για την ασφάλεια των πολιτών, διότι παρά τις προειδοποιήσεις που έλαβε από τους αρμόδιους φορείς για την κακή κατάσταση των σιδηροδρόμων, ενώ τέλος έκλεισε λέγοντας ότι κάποιοι κρυμμένοι πίσω από την ασυλία τους αποφεύγουν την ευθύνη όταν ζορίζονται και θέλουν το σάπιο σύστημα να παραμείνει σάπιο. Μάλιστα. Και να μην αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάμε να ακούσουμε την ίδια την κυρία Καριστιανού. Σωστά αναρωτιέστε, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, πώς είναι δυνατόν ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτελεί τη μοναδική δικλίδα ασφαλείας στη μετακίνηση των επιβατών εν έτη 2023. Αυτό φυσικά ήταν κάτι άγνωστο σε εμάς και σίγουρα θα αποτρέπαμε τα παιδιά μας από την επιλογή του τρένου, αν γνωρίζαμε τη φρικτή πραγματικότητα. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων πως η καθημερινή λειτουργία των τρένων ήταν γεμάτη από βλάβες και ατυχήματα. Εκ μέρους των μηχανοδηγών, πολλαπλά υπομνήματα και υπενθυμίσεις είχα φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Μεταφορών και της ΡΑΣ, χωρίς κανένα από αυτά να απαντηθεί, αλλά ούτε και η κατάσταση να βελτιωθεί. Στα συγκεκριμένα υπομνήματα μιλούσαν καθαρά για πιθανούς θανάτους, θανάτους πολιτών.